ευχαριστώ πολύ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, το τμήμα που ασχολείται με τα χρηματοπιστωτικά, ο τομέας δηλαδή από το τμήμα οικονομικής πολιτικής που ασχολείται με τα χρηματοπιστωτικά, έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Έχει σημασία, πέρα από την παρουσίαση που θα σας κάνει η Κερασίνα, να την μελετήσετε, να πείτε τις παρατηρήσεις της, να την προχωρήσουμε παρακάτω. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης να πω ότι το θέμα των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα απασχολεί τα αριστερά κόμματα σε όλη την Ευρώπη και επομένως το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ανάμεσα σε αυτά που θα σας πω είναι και κάποιες θέσεις στις οποίες καταλήξανε τον Απρίλιο μετά τα γεγονότα της Κύπρου του 2013, οι Ευρωπαίοι σύντροφοι που συνεδριάσαμε όλοι μαζί στην Αθήνα, το τμήμα δηλαδή των οικονομολόγων του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αναφορικά με την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική. Αυτό που θα εισηγηθώ εγώ είναι η σημασία που έχουν αυτές οι θέσεις. Γιατί λίγο πολύ όταν μιλάμε και λέμε σαν κόμμα, σαν αριστερά στην Ευρώπη ότι η κρίση είναι συστημική, ότι είναι μια βαθιά κρίση του ίδιου του συστήματος, εμπολής αναφερόμαστε στην κρίση ακριβώς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι ένα απλό εργαλείο δίπλα σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, είναι η καρδιά του όλου συστήματος, είναι ο χρηματοδότης, ο αιμοδότης, συγχρόνως όμως έτσι όπως έχει εξελιχθεί, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1980 με την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, με τα νέα προϊόντα, με την χρηματοπιστωτική διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση, λειτουργεί πλέον σαν ένας μηχανισμός επιβολής κανόνων, ελέγχου, επιβολής κανόνων και ρύθμισης με έναν τρόπο της οικονομίας. Επομένως, εμπολής η κρίση ήταν κρίση αυτού του μηχανισμού ρύθμισης και οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και από την κυβέρνηση της Ελλάδας ήταν ακριβώς πολιτικές εμβάθυνσης αυτού του μοντέλου που είχε χρεοκοπήσει. Επομένως, ένταση του νεοφιλελευθερισμού. Η κρίση δεν είναι κρίση χρέους. Είναι βαθιά κρίση του συστήματος και η πρώτη έκφανσή της είναι η κρίση των τραπεζών. Αυτό πρέπει να το ξαναθυμηθούμε. Το δημόσιο χρέος και η κρίση του δημόσιου χρέους λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο με την κρίση των τραπεζών. Σας θυμίζω ότι από την χρεοκοπία της Lehman Brothers, από την κατάρρευση δηλαδή της κτηματαγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, έχουμε ένα κλονισμό όλων των μεγάλων τραπεζών στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Και έχουμε τεράστια προγράμματα στήριξης, τα οποία αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο κλίμα. Ένα νέο κλίμα όμως, το οποίο δεν ενώ σώζει τις τράπεζες, δεν επαναφέρει τη χρηματοδότηση στο επίπεδο που ήταν πριν, ούτε σε κάποιο άλλο επίπεδο που να είναι προς το συμφέρον της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως και να την εννοήσει κανείς. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μέσα από τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος του απελευθερωμένου ως μηχανισμού ελέγχου, ρύθμισης και επιβολής κανόνων έχουμε διαδικασίες επανατιμολόγησης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου και επομένως χρηματοπιστωτικής αναξιοπιστίας και συγκεκριμένων κυβερνήσεων, δηλαδή του δημόσιου χρέου συγκεκριμένων κυβερνήσεων όπως της ελληνικής, που πλέον τα επιτόκια εκτινάσονται και δεν μπορούν να δανειστούν από τις αγορές, αλλά και συγκεκριμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών κτλ. Επομένως βρισκόμαστε σε μία φάση που στην αρχή της περιγράφηκε ως χρηματοπιστωτική ασφυξία, αυτό το περίφημο credit crunch, που όμως έχει αφήσει, ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί και έχει αφήσει ακόμα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να εξακολουθούμε να μπορούμε να μιλάμε ακόμα και τώρα για τράπεζες ζόμπι, δηλαδή ζωντανούς νεκρούς.
και άρα να τίθεται ένα θέμα ριζικής αναμόρφωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι προτάσεις οποίες είχαμε σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο της Ευρωζώνης, της Κεντρικής Τράπεζας, της ρύθμισης των τραπεζών κτλ. Γίνονται εξαιρετικά επίκαιρες. Δεν είναι πλέον ασκήσεις επί χάρτου έστω σε εισαγωγικά ενός δημοκρατικού και προοδευτικού σχεδιασμού της οικονομίας, αλλά είναι και ζωτικές λύσεις μέσα σε μια συγκυρία πολύ βαθιάς κρίσης. Θέλω πάρα πολύ επιγραμματικά έτσι να σας θυμίσω τι συνέβη στην Ελλάδα πριν ξεσπάσει η κρίση χρέους. 28 δισεκατομμύρια κυβέρνηση Καραμανλή Δεκέμβριος του 8. Από το 8 πριν μπούμε στα μνημόνια και τέτοια. Εγγυήσεις 15 εκατομμύρια Παπανδρέου 6 Μαΐου του 10. Εγγυήσεις 10 δισεκατομμύρια, έτσι. Πάλι Παπανδρέου 21 Ιουλίου του 10. Εγγυήσεις 25 δισεκατομμύρια 3 Σεπτεμβρίου του 10. Εγγυήσεις 30 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες 18 Μαΐου του 11. 30 δισεκατομμύρια 14 Σεπτεμβρίου του 11. Είναι όλα αυτά ακόμα Παπανδρέου και Παπαδήμος μετά. Παπαδήμος επίσης άλλα 30 9 Δεκεμβρίου του 11. Λοιπόν, το σύνολο, αν πάρουμε και την ανακεφαλαιοποίηση και την βάλουμε όλοι, δηλαδή την υπολογίσουμε ως 48 δισεκατομμύρια που έχουν σχεδιαστεί, είναι 246,5 δισεκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε τα 10 περίπου τα οποία δεν έχουμε χρησιμοποιηθεί, είναι 236,5 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι, στην ελληνική περίπτωση, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα διάσωση τραπεζών παγκοσμίως. Αυτή είναι η πρώτη ιδιομορφία που έχει η ελληνική περίπτωση, έτσι ότι είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα παγκοσμίως. Η δεύτερη ιδιομορφία είναι ότι δεν υπήρξε καμιά αλλαγή διοικήσεων, παρότι οι τράπεζες αυτές στηρίχθηκαν με δημόσιο χρήμα, έτσι. Η τρίτη μεγάλη πρωτοτυπία σε εισαγωγικά που δείχνει ακριβώς τη διαπλοκή της τραπεζοκρατίας με την υπόλοιπη ολιγαρχία αλλά και με τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και συνδέεται με τη δεύτερη, είναι η μέθοδος που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση, που ακόμα και όταν ήταν οι κοινές συμμετοχές οι οποίες πέρασαν στα χέρια του δημοσίου, υπήρξαν ρυθμίσεις ώστε να μην αλλάξει τίποτα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή των τραπεζών. Επομένως έχουμε μια τέτοια κατάσταση στήριξης των τραπεζών και συγχρόνως έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα πολύ έντονης κρίσης που γίνονται και φαινόμενα πλέον κρίσης του δημόσιου χρέους ολόκληρη την Ευρώπη. Η μέθοδος την οποία ακολουθούν οι ευρωπαϊκές ελίτ, οι κυβερνήσεις κτλ. Την έχουμε περιγράψει και στο κείμενο, είναι ένας όρος που δάνειο από αντίστοιχες προοδευτικές αναλύσεις στο εξωτερικό, σαν pretend και extend, δηλαδή υποκρισία, υποκρίνονται ότι δεν βλέπουν το πρόβλημα και το μέγεθος της κρίσης και παίρνουν μέτρα έτσι ώστε ναι μεν να μην ξεφεύγει η κρίση, αλλά συγχρόνως να επεκτείνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως προϋπόθεση για την εμβάθυνση του νεοφιλελεύθερου προγράμματος. Δηλαδή γιατί, για ποιο πράγμα, για τις περικοπές, για την εισοδηματική και δημοσιονομική λιτότητα, για την αναδιανομή πλούτου και δικαιωμάτων εξουσίας υπέρ του κεφαλαίου. Έτσι, επομένως, η πολιτική για τις τράπεζες, γι' αυτό είναι ο βαθύς πυρήνας, λειτουργεί ως προϋπόθεση, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικώς, λειτουργεί ως προϋπόθεση για τη συνολική πολιτική η οποία ασκείται στην Ευρώπη και τη δημοσιονομική και παντού και όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, εκεί όπου και κυρίαρχο μοντέλο είναι ο νεοφιλελευθερισμός και που παρά την αρχική, αν θυμάστε όσεις και όσοι θυμούνται, έτσι αναταραχή και αγωνία που μιλήσανε για την ανάγκη ενός καπιταλισμού που πρέπει να ξαναρυθμιστεί, αμέσως μετά περάσανε στο ακριβώς αντίθετο και
προχωρήσανε τις πιο βαθιές αλλαγές σε αυτήν την περίπτωση. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα γεγονότα που είναι σταθμοί ή φάσεις στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Έχουμε μία περίοδο η οποία χοντρικά πηγαίνει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2011, όπου παροξύνεται το θέμα του δημόσιου χρέους σε διάφορες χώρες, με την έννοια ότι αυξάνονται τα επιτόκια και δημιουργείται το ερώτημα αν αυτές οι χώρες πρέπει να μπουν σε μνημόνιο, μπαίνει μία μετά την άλλη, Ελλάδα, Πορτογαλία κτλ. Γεννάται το ερώτημα αν θα προκύψει το ίδιο ζήτημα για τις μεγάλες χώρες και αν προκύψει για την Ισπανία, την Ιταλία κτλ. Τι θα συμβεί, διότι το ύψος των επιτοκίων φτάνει στο όριο του μη διαχειρίσιμου. Εκείνη την εποχή οι τράπεζες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου προσπαθούν να ξεφορτωθούν όσο το δυνατόν μπορούν κρατικά ομόλογα για να μην μπουν στις απώλειες που θα επέφερε η πτώση της τιμής τους ή ένα κούρεμα του δημόσιου χρέους κτλ. Οπότε η τράπεζα, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα αρχίζει από το Δεκέμβριο του 2011 ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα χρηματοδότηση των τραπεζών. Στην αρχή δίνει 493 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Φεβρουάριο του 2012 επεκτείνεται αυτή η ενίσχυση, το ύψος φτάνει τα 529 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δάνεια αυτά δίνονται χωρίς ουσιαστικές προϋποθέσεις και με πολύ χαμηλό επιτόκιο 1% και δίνουν την ευκαιρία στις τράπεζες μόνο από αυτό να λειτουργήσουν ως μια μηχανή παραγωγής κερδοφορίας, στο βαθμό που δανείζουν δευτερευόντως επιχειρήσεις και κυρίως τα πάσχοντα κρατικά χρέη των χωρών της Ευρωζώνης με πολύ ψηλότερα επιτόκια. Υπολογίζεται ότι ο δανεισμός προς τα κρατικά ομόλογα έφτασε τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη μειώθηκε σημαντικά. Στα τέλη λοιπόν του Ιουλίου του 2012, επειδή η κρίση εξακολουθεί να συνεχίζεται, έρχεται εκείνη η περίφημη δήλωση του Ντράγκη, που ίσως την θυμάστε, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει ό,τι απαιτείται, ό,τι μπορεί και ό,τι χρειαστεί για να διασωθεί το ευρώ. Αυτό ερμηνεύεται από τις αγορές, ότι δεν θα υπάρξει κανένας περιορισμός παρά τις όποιες θεσμικές, νομικές ή άλλες δουλίες υπήρχαν για τη χρηματοδότηση άμεση ή έμεση και των κυβερνήσεων αλλά και τα τραπεζικών ιδρυμάτων, και επομένως εκτονώνονται λίγο τα έντονα συμπτώματα της κρίσης. Συγχρόνως την ίδια εποχή μπαίνει και η πρόταση για την Τραπεζική Ένωση. Έτσι. Επομένως, ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο EMS, είμαστε ήδη στον Ιούλιο του 2012, καθυστερεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012, με γεγονότα που φτάνουν στην Ιταλία και που προκύπτουν από την Ιταλία κτλ. Επομένως, έχουμε ένα σχεδιασμό για μία τραπεζική ένωση. Έτσι. Αυτός ο σχεδιασμός μέσα στο 2013 αποκτά και άλλα εφόδια ή χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ένα ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Αυτό είναι εντελώς πρόσφατο, είναι του Οκτωβρίου τώρα, 12 Οκτωβρίου του 2013. Προηγουμένως υπήρξαν κάποιες άλλες ρυθμίσεις, αλλά τι μηχανισμός είναι αυτός? Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μιλάει για 60 δισεκατομμύρια κεφάλαιο για την χρηματοδότηση και τη στήριξη όλου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, και ότι θα έχει ότι δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτήσει πάνω, να στηρίξει πάνω από το 80% των αναγκών που έχει μια τράπεζα, το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλους τρόπους, εθνικούς ή ίδιους, δηλαδή με ίδια μέσα, και τα ίδια μέσα είναι το περίφημο bail-in, το οποίο για πρώτη φορά
σαν δήθεν εξαιρετική περίπτωση μιας χώρας με υπερβολικά διωγγωμένο τραπεζικό τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ πάντα, έτσι, εφαρμόζεται σαν εξαίρεση υποτίθεται γιατί στην Κύπρο, και όταν παρουσιάζεται ότι το πράγμα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να ελεγχθεί, δεν δημιουργεί κοινωνικές ή άλλες αντιστάσεις, εκρήξεις κτλ. Που να το απονομιμοποιήσουν, καθιερώνεται ως μία μόνιμη πολιτική. Επομένως έχουμε ένα νέο στάδιο, ένα νέο εργαλείο σκληρής νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, και προσέξτε, για να έρθει μετά η στήριξη από τον ESM, του οποίου το συνολικό οπλοστάσιο είναι 800 δισεκατομμύρια και είναι περίπου, είναι κλάσμα του, το 1/5 νομίζω, μεταξύ 1/5 και 1/6 του αθροίσματος του ιταλικού και του ισπανικού χρέους. Δεν είναι κάτι υπερβολικό, έτσι, είναι κάτι μικρό, ας πούμε. Έτσι, είναι ένας μικρός μηχανισμός αν τον δούμε στην αυτή. Λοιπόν, για να υπάρξει μετά το 20% στήριξη από αυτό το μηχανισμό, θα πρέπει να συμφωνηθεί μία conditionality, δηλαδή όροι, οι οποίοι είναι όροι λιτότητας. Αφορούν τη δημοσιονομική, την εισοδηματική, την κοινωνική πολιτική, που είναι όροι λιτότητας σαν για αυτούς που γνωρίσαμε με το μνημόνιο. Μπορεί να μην είναι memorandum of understanding, αλλά είναι το conditionality της δράσης αυτού του μηχανισμού, που το περιεχόμενο είναι στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, την εμβάθυνση των νεοφιλελεύθερων μέτρων. Επομένως, βρισκόμαστε σε μία συνεχή, πώς το λένε, θεσμοθέτηση και παγίωση κάποιων παρεμβάσεων από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που αντιμετωπίζουν κάποια ακραία φαινόμενα της κρίσης, αλλά έχουν σαν προϋπόθεση για να το κάνουν αυτό τη θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας στην πιο έτσι ακριφνή μορφή που έχουμε γνωρίσει στην Ευρώπη. Διότι εδώ παράλληλα έρχεται και η αυστηροποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και οι μηχανισμοί επιτήρησης σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και όλο αυτό το πλέγμα το οποίο ξέρουμε έξω από την χρηματοπιστωτική σφαίρα. Συγχρόνως οι τράπεζες έχουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Τα κόκκινα δάνεια σαν ποσοστό τους των συνολικών δανείων δεν είναι από τα ψηλότερα στην Ελλάδα, έτσι, αρκεί να σας πω ότι εκτιμούνται για το 2012 από τις ευρωπαϊκές αρχές γύρω στο 130% του ΑΕΠ, όταν είναι 330% του ΑΕΠ στην Ιρλανδία και γύρω στα 370% του ΑΕΠ στο Λουξεμβούργο και 260% του ΑΕΠ στη Σουηδία και 250% στο Βέλγιο, και μπορούσα να αναφέρω πολλούς άλλους, πολλά άλλα τέτοια στοιχεία. Παρόλα αυτά, τα συνολικά δάνεια είναι αυτά, ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι λοιπόν σχετικά μικρό, αλλά τα κόκκινα δάνεια μέχρι μέσα εκεί είναι ως ποσοστό των συνολικών δανείων τα ψηλότερα αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Επίσης, που έδωσε είναι τα δάνεια σε σχέση με ΑΕΠ ή κόκκινα. Γιατί όχι, συνολικά. Συνολικά. Τα κόκκινα είναι πιο ψηλά στην Ελλάδα, θα σας πει η κερασίνα, που έχουν φτάσει, έτσι, τα υπολογίζουμε γύρω στα 70 δις, έτσι δεν είναι, μαζί με αυτά τα οποία δεν, λίγο παραπάνω από τα επίσημα στοιχεία τα υπολογίζουμε, θα τα πούμε αμέσως μετά. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα, γι' αυτό ανέφερα αυτούς τους αριθμούς των συνολικών δανείων, ακόμα και αν τα κόκκινα είναι μικρότερο ποσοστό σε ένα τόσο ψηλό ιδιωτικό χρέος, είναι ψηλά. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με όλες τις χώρες που πλήττονται από την ύφεση στην Ευρώπη, έτσι, και αυτές που είναι στο μνημόνιο και άλλες, και τελικά επεκτείνεται και είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό
που υπάρχει παντού. Έτσι, επομένως δεν είναι ένα τόσο απλό πρόβλημα. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε και αξίζει να δούμε λίγο τις κατευθύνσεις των δικών μας προτάσεων, οι οποίες έχουν μια ιστορία, δηλαδή δεν διατυπώθηκαν μόνο αυτή εδώ τη στιγμή, αλλά έχουν να πάνε, πηγαίνουν αρκετά μακριά. Εκείνο που από την πρώτη στιγμή της κρίσης είπαμε ως συνασπισμός και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και που το λέγαμε και παλαιότερα, από τη στιγμή που προχωρούσε η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, είναι ότι η θελημένη λειτουργία, η διόρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μιας τράπεζας που δεν είναι δανειστής τελευταίας καταφυγής, αλλά αναλαμβάνει λειτουργίες, ευκαιριακά λειτουργίες δανειστή τελευταίας καταφυγής, σαν και αυτά που σας περιέγραψα, προς το δημόσιο, προς κάποια κράτη ή προς τις τράπεζες, ή δημιουργεί ελαττωματικούς και ασθενικούς θεσμούς σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι το ESM κτλ., ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι βαθιά πολιτικό, είναι επιλογή και είναι όρος για να μεταφέρονται όλων των ειδών οι πιέσεις τελικά στην εργασία και να μπορούν να ασκούνται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια πρόσφατη έκθεση του για την Ελλάδα το λέει ρητός, ότι δεν ετέθη από την αρχή θέμα ελάφρυνσης του χρέους, δηλαδή κουρέματος, διευθέτησης κτλ., διότι το ψηλό χρέος είναι προϋπόθεση για να οθούνται οι κυβερνήσεις να δρούν. Εννοεί για να περάσουν οι συγκεκριμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές να υπάρχει το δόγμα του σοκ στον πληθυσμό, να επικαλείται η κυβέρνηση αυτό το επιχείρημα και να περνάει τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις κλπ. Έτσι το λέει ρητά, αυτό χαρακτηρίζει όλη την Ευρωπαϊκή Βορεία Ενοποίησης, πολύ περισσότερο τα μέτρα αυτά μέσα στην κρίση. Έτσι αυτό είναι σαφές. Επομένως μία θέση την οποία είχαμε από παλιά και που τώρα την εξειδικεύουμε και την προχωράμε παραπέρα, είναι ότι θα πρέπει η Κεντρική Τράπεζα να λειτουργήσει ως δανειστής τελευταίας καταφυγής και μάλιστα ως δανειστής τελευταίας καταφυγής, όχι μιμούμενη τη Fed ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε μια κατεύθυνση που να υπόκειται σε δημόσια λογοδοσία, κοινωνικό έλεγχο και να έχει σαφείς κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες να αφορούν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη και όχι δήθεν την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Στην Ελλάδα τώρα είναι αρνητικός ο πληθωρισμός, έτσι έχουμε αποπληθωρισμό. Όχι λοιπόν δήθεν την καταπολέμηση του πληθωρισμού που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργήσε ως πρόσχημα για τις πολιτικές αυτές που είπαμε. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς διατυπώνει τρεις κατευθύνσεις για την πιστωτική σφαίρα και για τις τράπεζες. Έτσι θα τα πω σύντομα, δεν θα, αυτό. Λοιπόν, μάλλον τέσσερις. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πανευρωπαϊκός φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ο οποίος μάλιστα να μην είναι δηλαδή μία παραλλαγή του λεγόμενου του φόρου Tobin, το οποίο να αφορά συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τα έσοδα από τον οποίο να πηγαίνουν σε ασφαλιστικά ταμεία και σε άλλα ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Δεύτερον, βλέπει μέσα στην κρίση μία έκτακτη φωτορολογία στο μεγάλο πλούτο. Τρίτον, επαναφέρει την ιδέα, το τρίτον είναι αυτό που είπαμε, έτσι η τράπεζα να λειτουργήσει σαν τράπεζα τελευταίας καταφυγής, και το τέταρτο είναι, επαναφέρει την ιδέα του διαχωρισμού των τραπεζών σε επενδυτικές και καταθετικές, δηλαδή αυτό που στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε περιγραφεί ως Glass-Steagall, από τα ονόματα των δύο γερουσιαστών που τα είχαν ψηφίσει στην εποχή του Roosevelt, έτσι, επομένως μία πολιτική τύπου Glass-Steagall, να την ίδρυση μιας ευρωπαϊκής ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης
που να έχει επομένως διαφορετικά κριτήρια στην αξιολόγηση από αυτά που έχουν οι γνωστές ιδιωτικές εταιρείες και νομοθεσία που να απαγορεύει εν πάση περιπτώσει να ελέγχει και να φορολογεί αντίστοιχα τους φορολογικούς παραδείσους, είτε αυτές είναι οι offshore είτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ότι η πολιτική, οι όροι πολιτικής πρέπει να τεθούν στις τράπεζες και όχι στις κυβερνήσεις ή στους διανοδοτούμενους, βάζοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις για μίνιμουμ χρηματοδότηση, μίνιμουμ επίπεδο χρηματοδότησης για έργα που αφορούν το περιβάλλον, τη μικρή επιχείρηση και τα νοικοκυριά. Ο εκδημοκρατισμός, πέρα από το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής του δανειστή τελευταίας καταφυγής, εκδημοκρατισμός της Κεντρικής Τράπεζας, όπως είπαμε, δηλαδή του να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις και να εκλέγονται ο πρόεδρος ή άλλα μέλη του Συμβουλίου και να υπόκειται σε έλεγχο ουσιαστικό, όμως όχι τυπικό, από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν την κάθε χώρα από τις χώρες, έτσι, για θέματα που αφορούν τις χώρες. Και τέλος ένα πλαίσιο χρηματοδότησης για την οικονομική ανάπτυξη, ένα νέος χρηματοδοτικός θεσμός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι προτάσεις δικές μας, θα σας τις αναφέρει η Κερασίνα, δεν είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό από το οποίο ξεκινάμε και πρέπει να το πω, είναι ότι με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα, προϋποτίθεται το σημείο 0 είναι ο δημόσιος έλεγχος του τραπεζικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο μέσο του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ και όπως είναι τα πράγματα, ελέγχει πάνω από 80% όλων των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Η διευκρίνηση που πρέπει να δοθεί εκεί είναι ότι αυτό αποτελεί μία προϋπόθεση για τις διαφορετικές πολιτικές. Διότι δεν αρκεί η νομική ιδιοκτησία, το δημόσιο ως μία νομική μορφή, αλλά είναι προϋπόθεση αυτή η νομική μορφή για να ασκηθούν διαφορετικές πολιτικές στην κατεύθυνση την οποία περιγράφουμε. Υπάρχουν και καινοτόμες ιδέες, όπως έλεγχος των τραπεζών και από τα κάτω, για τον ρόλο των εργαζομένων διαφορετικά πράγματα. Βεβαίως να μην η ανακεφαλαιοποίηση που θα είναι σε αυτό το πλαίσιο προς όφελος της κοινωνίας και των κοινωνικών αναγκών, βεβαίως να μην επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και συγχρόνως η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών σχημάτων ειδικού σκοπού. Έχει σημασία πότε θα είναι η κυβέρνηση αριστερά στα πράγματα. Όπως σήμερα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για ανάκτηση της Ιωνικής Αλαϊκής, το πιο πιθανό είναι όταν θα είναι η κυβέρνηση αριστερά στα πράγματα ότι δεν θα μπορείς να μιλήσεις για την ανάκτηση της Αγροτικής Τράπεζας στην μορφή που υπήρχε, αλλά η αναγκαιότητα για την ίδρυση, για την ύπαρξη μιας αγροτικής τράπεζας, για την ίδρυσή της εφόσον δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή που είχαμε, είναι δεδομένη και βεβαίως είναι δεδομένο ότι θα πρόκειται για μια τράπεζα διαφορετική από αυτή που είχε εξελιχθεί η αγροτική, ιδιαίτερα στην τελευταία φάση της ύπαρξής της. Να το αφήσω λοιπόν εδώ, γιατί νομίζω ότι κάλυψα και το χρόνο. Μια χαρά, ευχαριστώ. Μια χαρά στο χρόνο.